Εκκίνηση έκτου μαραθωνίου του Ναυπλίου με πολύ κόσμο και πολλή αισιοδοξία. Όλοι αυτοί οι οποίοι στέκονται στην εκκίνηση του μαραθωνίου, όπως ακούσατε και λίγο αργότερα, είναι νικητές. Αυτοί που θα φτάσουν στον τερματισμό είναι θριαμβευτές. Οι προσωπικοί στόχοι, με πολλή δουλειά και πολύ μεγάλη θέληση, μπορούν πάντα να επιτευχθούν. Καλή επιτυχία σε όλους. Τι σημαίνει για την πόλη αυτό το γεγονός? Για την πόλη έχει τρομερή σημασία. Πολλήπλευρες οι ωφέλειες, αλλά δεν έχει μόνο για την πόλη, έχει για την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί πέρα από τα οικονομικά ωφέλη που πιθανόν να εννοείται, όλα τα υπόλοιπα μηνύματα που βγαίνουν από τις εκδηλώσεις του Μαραθωνίου είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Είναι η κοινωνία που θέλουμε, είναι πώς θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Μέσα από πολιτιστικές δράσεις, μέσα από ιστορικές δράσεις, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, περιβαλλοντικές και όλα αυτά που είναι ο Μαραθώνιος για μας. Αν και ήρθαμε από μακριά, είναι η πρώτη φορά στην όμορφη αυτή πόλη του Ναυπλίου. Ελπίζω να γίνει ένας πολύ όμορφος αγώνας. Πολύ όμορφη. Καλή δύναμη και του χρόνου με υγεία. Σε ποια απόσταση τρέχετε? Αν και διένυσα πολλά χιλιόμετρα να έρθω από την Κέρκυρα, νομίζω πως αξίζει τον κόπο να τρέξουμε άλλα 42 χιλιόμετρα εδώ πέρα. Πόσο εύκολος είναι ένας τέτοιος αγώνας? Το πόσο εύκολο είναι ένας αγώνας μαραθωνίου δρόμου το καθορίζει εσύ ο ίδιος. Δεν υπάρχει εύκολος αγώνας. Καλή θέληση υπάρχει και υπομονή, τίποτα άλλο. Εσείς εδώ στο Ναύπλιο πρώτη φορά? Όχι, όχι. Συμμετέχουμε σε αυτούς τους αγώνες από την αρχή τον πρώτο αγώνα και ανελιπώς ερχόμαστε κάθε φορά και κάθε χρόνο. Από πού έρχεστε? Είμαστε από Κόρινθο και βοηθάμε και συμμετέχουμε στους αγώνες αυτούς που είναι κοντά στο νομό μας και στη οργάνωση η οποία είναι πολύ αξιέπαινη και βοηθάει ώστε το δρομικό κίνημα να εξελιχθεί, γιατί χρειάζονται τέτοιοι αγώνες, να μπορέσει ο δρόμος να βγει στους δρόμους, να εκτονωθεί, να γυμναστεί και να περάσει όμορφα. Έτοιμος για τα 42 χιλιόμετρα? Βεβαίως, πανέτοιμος. Είναι το πρώτο γεγονός, το πρώτο μαραθώνιο της Άνοιξης, ο οποίος γίνεται εθιμοτυπικά κάθε χρόνο στο Ναύπλιο. Το τιμούμε και φέτος, όπως και πέρσι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονός. Συμμετέχουν και αθλητές οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά και απλοί αθλητές σαν και εμένα. Και είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Απαιτεί ειδική προετοιμασία ένας τέτοιος αγώνας? Βεβαίως, χρειάζεται συγκεκριμένη, στοχευμένη και σωματική και ψυχολογική και διατροφική προετοιμασία. Είναι πολύ επίπονη προσπάθεια ο μαραθώνιος. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Μπορούν όλοι να το κάνουν, αρκεί να τηρήσουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες βασικές, πολύ βασικές παραμέτρους. Ναι, τρέχουμε κάθε χρόνο. Συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα οι συνθήκες είναι ιδανικές και εύχομαι όλοι να κάνουμε ατομική επίδοση. Όλοι οι δρομοί. Οι συνθήκες σήμερα είναι ιδανικές, πολύ καλός καιρός, καλή διοργάνωση, τέλεια όλα. Όλοι είστε υπέροχοι. Καλό δρόμο να έχετε, συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρωταθλητής μας Χριστόφορος Μερούσης, όπως και πέρσι, νικητής στον ημιμαραθώνιο του Ναυπλίου. Μία ώρα 9 και 20 περίπου ο χρόνος. Και φέτος χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκα εδώ στο όμορφο Ναύπλιο. Ήμουνα λίγο κουρασμένος, πέρασα διάφορα προβλήματα τελευταία, πέρασα τραυματισμού στον αχίλιο τένοντα, υπάρχουν αυτά στο πρόγραμμα. Αλλά δόξα τω Θεώ μου βγήκε πολύ ωραία κούρσα, νιώθα καλά, πιο καλή από πέρσι κιόλας. Και ελπίζω να είμαι καλά σε κάποιο μελλοντικό μαραθώνιο εφόσον πάω. Ποιες είναι οι επόμενες υποχρεώσεις σου? Ψάχνουμε να βρούμε ένα μαραθώνιο στο εξωτερικό. Είναι και προ-Ολυμπιακή χρονιά. Μήπως καταφέρουμε άλλη μια φορά και πάμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς ήταν η διαδρομή σήμερα? Ωραία, ήταν και πιο καλός ο καιρός από πέρσι. Ήσουνα πρώτη φορά που συμμετείχες εδώ? Πρώτη φορά και δεύτερη φορά που τρέχω ημιμαραθώνιο. Έρχομαι δεύτερη φορά στον Ναύπλιο. Είχα έρθει μια φορά πιτσιρικά, έκανα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και η δεύτερη είναι φανταστικά. Ο καιρός είναι τέλειος, πραγματικά. Ωραία διαδρομή. Έχει λίγο σκαμπανέβασμα. Δεν είναι flat. Καλό χρόνο έκανα, είμαι ευχαριστημένος. 1:10:40 το φεύγα. Ωραία. Είμαι καλά, καλά και συνεχίζουμε. Βέβαια ήταν και ο Μερούσης. Συγχαρητήρια. Έχω να πω, εντάξει, αν τρέξει τον Χριστόφορο. Είναι ο αγώνας αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Του νέου συνδέσμου αθλητικού τύπου, του ΣΕΓΑΣ και της AIMS. Και εδώ, για πέμπτη φορά νικήτρια, η Ντενής Δημάκη στον ημιμαραθώνιο των γυναικών. Και αλλιώς είναι από τις αγαπημένες μου αθλητικές πόλεις από την ηλικία των Κορασίδων που έτρεχα εδώ ανώματα. Όποτε μπορώ και σχεδόν σημαίνει κάτι αγώνα, τον πολύ όμορφο αγώνα. Πραγματικά είναι διεθνών προδιαγραφών ο αγώνας. Σήμερα μας έκανε και ωραίο καιρό, έστω και λίγο ζέστη μετά όμως από τα κρύα, νομίζω ήταν μια χαρά. Το πήγα κυρίως προπονητικά γιατί έχουμε αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά. Αλλά πάντα είναι χαρά και τιμή μου να έρχομαι στον Ναύπλιο και να αγωνίζουμε. Και άμα κερδίζω και είμαι στην πρώτη θέση του βάθρου, ακόμα καλύτερα. Ο χρόνος σας πώς ήταν? Ο χρόνος ήταν πιο αργός από το ρεκόρ που έχω κάνει, γι' αυτό και ήταν και σε πιο προπονητικούς ρυθμούς. Αλλά κυρίως είναι ότι το ευχαριστιέμαι. Είναι ένα καλό αγωνιστικό τεστ για μένα κάθε φορά αυτός ο αγώνας. Και εύχομαι υγεία σε όλους και καλή συνέχεια να έχουμε.